Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, να δούμε τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ένα Σαββατοκύριακο καυτό με συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής, με αποχωρήσεις, με εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία η οποία έχει προαναγγελθεί ότι θα είναι πολύ πολύ έντονη και την είδαμε να ξεδιπλώνεται λοιπόν και τις δύο ημέρες. Στέφανος Κασελάκης αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω και οι εξελίξεις έχουν πλέον πάρει το δρόμο τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις ακριβώς. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Βαρδάκη, ήσασταν στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έντονο κλίμα, έντονες αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρω αν το περιμένατε σε αυτό το βαθμό. Όχι. Όχι. Και επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να πω ότι πραγματικά στεναχωρήθηκα. Προσωπικά, γιατί ήμουν αρκετές μέρες στην Αθήνα. Και ήμουν από αυτούς που προσπάθησαν, θέλετε, σαν διάβλος επικοινωνίες μεταξύ των δύο-τριών πλευρών, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη συνεννόηση και να πάμε στην Κεντρική Επιτροπή και να βγούμε ενωμένοι από την Κεντρική Επιτροπή. Είχατε δηλαδή επαφές με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή και βουλευτές με τους οποίους έχετε συνυπάρξει και στα κοινοβουλευτικά έδρανα? Αρκετά. Με ανθρώπους βασικά, κυρία Σφαγιανάκη, είχαμε συνεργαστεί 10 χρόνια. Κοινούς αγώνες. Και παρά τις αντιπαραθέσεις και τις διαφορετικές απόψεις που είχαμε, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν είχα ανταλλάξει ποτέ μου μια άσχημη κουβέντα. Ξέρετε, θέλω ανθρώπους. Να ρωτήσω, αν ήταν μια δικιά σας προσωπική πρωτοβουλία, όπως και αντίστοιχα και εκείνων, στο πλαίσιο της αγωνίας για δεν το... Δεν έγινε μόνο από μένα, έγινε και από άλλους. Ή αν ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι ακριβώς, πριν τη συνεδρίαση. Ακριβώς. Συντονισμένη κάτι προσπάθεια. Που δεν επετεύθη. Και δεν επετεύθη και θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί ήδη, τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ, ότι υπήρχε μια προηλυμένη απόφαση της αποχώρησης των λεγόμενων 53. Και θέλω να σας πω, παρόλο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα ταξίδι που τέλειωσε χθες με όλους αυτούς. Θέλω να σας πω ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι που πραγματικά προσέφεραν, ένα ταξίδι που μπορώ να πω με αρκετά λάθη, αλλά πιστέψτε με, τα θετικά, αρνητικά δηλαδή πολλά, αλλά τα θετικά υπερκάλυπταν πλήρως τα αρνητικά. Να σας θυμίσω μόνο το εξής, αν και δεν είναι μέρος συζήτησης, ότι το 2015 παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα. Δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σαν μια ομάδα ισχυρή, καταφέραμε να στήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της, να μην έχουμε πρόβλημα το αμέσως επόμενο διάστημα όσον αφορά την πληρωμή συντάξεων και μισθών. Και όλοι πραγματικά έβαλαν ένα λιθαράκι. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, με αυτούς τους ανθρώπους, να είμαστε σε μια αντιπαράθεση. Που εγώ το πολιτικό αίρισμα δεν κατάλαβα. Χθες πήγαμε στην Κεντρική, το Σάββατο, πήγαμε στην Κεντρική Επιτροπή με μια εισήγηση της πολιτικής γραμματείας. Και αυτό ήταν το σημείο επαφής όλων μας που έπρεπε να συμφωνήσουμε. Εκεί έπρεπε να περιστραφεί η συζήτηση. Βρέθηκε ένα θέμα που δεν ήταν πολιτικό, αλλά διαδικαστικό, για να βρεθεί η αφορμή και να αποχωρήσουν οι λεγόμενοι 53. Για το δημοψήφισμα. Για το δημοψήφισμα. Ναι. Που κακώς, αν θέλετε. Γιατί όμως. Ναι, κακώς. Κακώς. Κακώς, αν θέλετε, έγινε αυτή η συζήτηση. Ακόμα και από τον πρόεδρο. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος, αν και προβλέπεται από τις καταστατικές διαδάξεις, νομίζω ότι ήταν κάτι ακραίο που δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Γι' αυτό σας λέω ότι ξεκινάει ένα καινούριο ταξίδι από σήμερα. Πιστεύω να πριτανεύσει η λογική τουλάχιστον σε αυτούς που έμειναν. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα πολιτικό προσωπικό που να σταθεί επάξια μπροστά σε πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα και ισοπεδώνουν γενικά τη χώρα. Πιστεύω να πούμε δύο κουβέντες παρακάτω. Εάν όχι, τα πράγματα θα είναι ακόμα δύσκολο. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Όντως και εμείς προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε το πολιτικό αίρισμα, γιατί φαίνεται και από τις ατάκες ακόμα που ακούστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή, έτσι και δημόσια, ότι δεν μπορούσαν αυτοί που αποχώρησαν να αποδεχτούν και το Στέφανο Κασελάκη ως πρόσωπο, έτσι κύριε Βαρδάκη. Και ακούστηκαν ατάκες να πας στο Μαϊάμι, έτσι τώρα δηλαδή στην Κεντρική δίκιο. Επιτροπή. Κύριε Σαββίδη, κοιτάξτε. Εγώ δεν ήμουν ο υποστηριχτής του Στέφανου Κασελάκη. Που δεν αγωνίστηκα δηλαδή για να πάρει το
την Προεδρία ο Στέφανος ο Κασελάκης, όπως αγωνίστηκαν mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πρώην συνάδελφοί μου ή στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με πεισμάτωσε, θέλω να τα λέω απλά, όταν 12 η ώρα είχαμε τα αποτελέσματα εκλογής του κυρίου Κασελάκη, από μια καθόλου νόμιμη, δημοκρατικότατη διαδικασία, Βέβαια. Δηλαδή από τη βάση του κόμματος, 12 η ώρα και 12 και 1 αμφισβητήθηκε. Αυτό μου έδωσε να καταλάβω ότι κάποιοι ήδη είχαν αποφασίσει να κάνουν τη ρήξη. Mm. Και αυτό εμένα δεν μ' άρεσε. Κάποιοι είχαν ήδη αποφασίσει να κάνουν τη ρήξη, κύριε Βαρδάκη. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε. Όμως και ο Στέφανος Κασελάκης και με την παρουσία που είχε στην Κεντρική Επιτροπή και με την πρόκληση εντός εισαγωγικών, θα το πω εγώ, για το δημοψήφισμα, το εσωτερικό δημοψήφισμα το οποίο έκανε, κατάφερε να λειτουργήσει ενοποιητικά ή ήθελε ενδεχομένως να επισπεύσει διαδικασίες που έβλεπε ότι ούτως ή άλλως θα γίνει. Κύριε Σφαγιά, μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί. Έχετε δίκιο σε αυτό και δεν το έκανε ο πρόεδρος. Γιατί ήταν λίγο πιστεύω... οι κινήσεις του σαν μια σκακέρα. Πολιτική είναι, δεν είναι κακό αυτό. Αλλά νιώσαμε ότι λίγο το έκανε για να επισπεύσει την έξοδο. Εάν δηλαδή, του άνοιξε την πόρτα λίγο. Εάν τα αναλύσουμε τα ζητήματα, θα δείτε ότι ο Κασελάκης έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το σημείο. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί ήδη η παρέτηση Σκουρλέτη Βούτση. Mm. Μην ξεχνάτε ότι. Τι Πεπεγκρίλο, τι Φυτευτό, τι γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ήταν προαναγγελθέν το διαζύγιο. Δηλαδή, βαριές και σκληρές κουβέντες ναι. που εμένα με ενόχλησαν αφάνταστα, πόσο δε μάλλον τον ίδιο. Οπότε δεν υπήρχε, ήδη είχαμε φτάσει στην Κεντρική Επιτροπή. Σας λέω, υπήρξε τις προηγούμενες μέρες μια επαφή με κάποιους ανθρώπους για ένα μέτρο σύγκλησης κλπ. Δεν επετεύχθη, αλλά είχαμε φτάσει στην Κεντρική Επιτροπή με τη ρήξη δεδομένη. Να προσθέσω, για να μην κρυβόμαστε. Να προσθέσω έτσι. Κάτι εδώ, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Γιατί. Κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο. Υπήρξαν και εκείνοι λοιπόν, οι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ανακουφίστηκαν, οι οποίοι είπαν «Ουφ, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τις μέρες που ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος». Κοιτάξτε, υπόθηκε. Εγώ δεν θα το πω. Εγώ πιστεύω ότι, σας είπα προηγουμένως, ότι κάναμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ταξίδι που προσέφερε και στην κοινωνία και στη χώρα. Όμως. Φτάσαμε σε ένα σημείο που να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικές τάσεις μέσα στο ίδιο κόμμα. Ναι. Φάνηκε δηλαδή, κοιτάξτε να σας πω ένα παράδειγμα. Αν θυμάστε, η αντιπαράθεση με τον Στέφανο τον Κασελάκη ξεκίνησε αμέσως μετά την εκλογή του και αμέσως μετά την τοποθέτησή του στο ΣΕΒ. Ναι. Τι είπε ο Κασελάκης στο ΣΕΒ. Παρασύρθηκαν δυστυχώς, και επιτρέψτε μου να το πω. Και βγήκαν μπροστά άνθρωποι που δεν έχουν μελετήσει. Ούτε τα εργασιακά θέματα, ούτε τα κοινωνικά θέματα. Τι είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης για το δεκάωρο. Είπε ότι πρέπει να πληρώνεται το δεκάωρο. Απλά συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχουν υγιείς επιχειρήσεις για να υπάρχουν και εργαζόμενοι. Uh-huh. Πέστε μου τώρα, αυτό είναι το φασιστικό, το ακροδεξιό του Στέφανου Κασελάκη. Δεν ξέρουν ότι το δεκάωρο, κυρία Σφαγιανά, κύριε Σαββίδη, έχει ψηφιστεί με νόμο από τη Νέα Δημοκρατία και δεν άνοιξε μύτη. Η απείρωτη υπεροριακή, η δίωρη υπεροριακή απασχόληση δεν έχει ψηφιστεί με νόμο του κυρίου Χατζηδάκη. Και να σου πω και κάτι άλλο. Παρασύρθηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, του σημερινού Υπουργού Εργασίας, ο οποίος μας έριξε χθες το κερασάκι ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και θα δω εγώ την κοινωνία και το συνδικαλιστικό κίνημα ή τα υπόλοιπα κόμματα πώς θα αντιδράσουν. Γιατί το χρειάζεται σίγουρα και σύντομα μια ισχυρή αντιπολίτευση. Θέλω να σας πω. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο κ. Γεωργιάδης πάντως κατάφερε να δυναμώσει ναι, τις φοιτηλιές στο εσωτερικό το κατάφερε γιατί, τι να γιατί πω, ορισμένοι, ναι, ορισμένοι ναι, και από εμάς τρέχουν πιο μπροστά από τον ίσιο τους. Ξέρετε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης. Και εκεί με ενόχλησε και μάλιστα μίλησα με κάποιους ανθρώπους που σήμερα είναι βουλευτές, είναι τομεάρχες και τους είπα, είναι δυνατόν. Τι είπε ο Γεωργιάδης. Είπε ότι, ακούστε, ότι όταν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την αιτιολόγηση της απόλυσης, ταυτόχρονα κατήργησε και την αποζημίωση απόλυσης. Ακούστε κύριε Σαββίδη, επειδή έτυχε να έχω εισηγηθεί το νομοσχέδιο. Ήταν ο νόμος 46-11 που θέσπισε πράγματι το αιτιολογημένο της απόλυσης. Το άρθρο 48, παράγραφος 3, λέει ότι ξεκάθαρα, ότι ανεξάρτητα το αιτιολογημένο της απόλυσης, ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει την αποζημίωση στον εργαζόμενο που απολύεται. Πήγαμε τη συζήτηση τώρα αλλού. Όχι, καταλαβαίνω ναι, ότι δεν πάει αλλού. Τη από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αντιπαράθεση με, τις, με τους αγαπητούς μου συντρόφους, τις ομπρέλες. Βλέπετε αυτό το ξεκαθάρισμα, γιατί ως ξεκαθάρισμα εμφανίστηκε από τον ίδιο τον Κασελάκη, όταν ξεσκόνησε τον νόμο του, ότι λίγο ξεκαθαρίσαμε αυτά.
μοιάζει με εκείνες τις μεγάλες, μάλλον τις μαζικές αποχωρήσεις που έγιναν πριν από μερικά χρόνια με Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου. Κάτι παρόμοιο είναι. Κάτι παρόμοιο είναι, αλλά και έγινε και άλλη διάσπαση. Όχι διάσπαση. Έγινε και άλλη αποχώρηση βουλευτών. Και εδώ θέλω να σταθώ. Και αν αυτό σας δίνει ενδεχομένως και την αισιοδοξία εδώ θέλω ότι να τότε σταθώ, τα καταφέραμε, γιατί τώρα. Κάποιοι βάλανε αριστερόμετρα. Ναι. Και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Τα είχαν βάλει και παλιότερα. Η κυρία Πέρκα ανεξαρτοποιείται. Ο κύριος Τσακαλώτος ανεξαρτοποιείται. Μα νομίζω ότι δεν γράφησαν και όλοι. Τέθηκαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί δεν παραδίνουν την έδρα τους. Μα αφού λένε εγώ... τώρα. Συγγνώμη, κύριε Βαρδάκη, οι ίδιοι, ή μάλλον πηγές από την Ομπρέλα το είπαν, ότι αφού πλέον δεν είναι μέλη του κόμματος. Εκλέχτηκαν. Άρα δεν δεσμεύονται. Το... Όχι. Ακούστε. Έτσι είπαν οι πηγές. Αυτά είναι αποφάσεις αναμαρτίες. Ακούστε να δείτε. Εκλέχτηκαν με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν θυμάστε. Ο Σακελαρίδης, αν δεν κάνω λάθος, και η Κατριβάνου είχαν παραιτηθεί, είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά παρέδωσαν τις έδρες τους. Και μη, να σας θυμίσω και ένα άλλο. Όταν προέκυψε το πρόβλημα με τον κύριο Γεωργούλη, τον Ευρωβουλευτή, ο κύριος Σακαλώτος ήταν ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι ο Γεωργούλης πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Μα ούτε ο κύριος Κούλογλου. Δεν θα είμαστε αριστεροί κατά το δοκούν. Ούτε ο κύριος Κούλογλου όμως. Ούτε ο κύριος Κούλογλου. Όμως εγώ δεν έχω τίποτα και καμία αντιπαράθεση με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ εύχομαι και ελπίζω για το καλό όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, για το καλό της κοινωνίας στο αμέσως επόμενο διάστημα να βάλουν νερό στο κρασί τους όσοι μένουν, όσοι μένουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας που είναι τεράστια. Αυτοί που μένουν, κύριε Βαρδάκη, θα το βάλουν αυτό το νερό στο κρασί τους. Εκεί τώρα, κυρία Σφακιανάκη. Ή μένουν για άλλους λόγους. Εκεί τώρα, κυρία Σφακιανάκη, είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Ο κύριος Κασελάκης, εν τη αυτή περιπτώσει. Το πώς θα χειριστεί τα θέματα. Και εκεί θα φανεί εάν μπορεί να αντέξει, εάν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μην ξεχνάτε, έδειξε δείγματα γραφής καλά ο Κασελάκης. Διότι μετά την εκλογή του, κάλεσε όλους και τους αντιπολιτικά, όχι πολιτικά, τους διαφωνούντες, αν θέλετε. Ναι, ανοιχτό κάλεσμα έκανε. Και τους πρότεινε, δεν τον ψήφισαν. Και τους πρότεινε χαρτοφυλάκιο. Ναι. Ο ένας ήταν κουρασμένος, ο άλλος δεν ήθελε. Άρα, ο Κασελάκης πρέπει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Διότι η χώρα θέλει μια ισχυρή αντιπολίτευση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό θα κριθούμε. Δεν θα κριθούμε για αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή έκανα εγώ ένα ερώτημα, έθεσα. Ποιος διαφωνεί με την εισήγηση τις 15 σελίδες, με την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας. Που αναφέρονται μέσα όλοι οι στόχοι για το επόμενο διάστημα. Ναι. Δεν διαφώνησε κανείς. Μα αυτό ήταν το διακύβευμα. Η Κεντρική Επιτροπή έγινε γι' αυτό το λόγο. Τυπικά, κύριε Βαρδάκη, αλλά στην ουσία. Όχι, είκανε... ουσιαστικά, αλλά τυπικά. Ερώτηση. Εξυφάνθηκαν άλλα θέματα. Ερώτηση. Η κυρία Χτσιόγλου και η ομάδα της παραμένουν προς ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένουν στην πραγματικότητα. Διότι χθες βγάλαν και ένα κείμενο που είχαμε και βαριές εκφράσεις. Κακώς για την άποψή. Μα κατήγγειλαν τον Στέφανο Κασελάκη για ακροδεξιές μεθόδους. Άρα αυτοί στην πραγματικότητα τώρα έχουν μείνει ή είναι με το ένα πόδι έξω. Κύριε Σαββίδη, ανεπίτρεπτο. Την κυρία Αξιόγλου την εκτιμώ αφάνταστα. Δούλεψε, έδωσε πολλά, συνεργαστήκαμε 4 χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν μπορώ να πω αγωνίστρια, αλλά με ενόχλησε η χθεσινή ανακοίνωση, αφού έμεινε. Και αφού μένουν, πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει. Σας είπα, έκανα μεγάλο ταξίδι και ξεκινάει ένα καινούριο. Σε αυτό το καινούριο ταξίδι πρέπει να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Το συνέδριο, κύριε Βαρδάκη, πότε τοποθετείτε χρονικά, γιατί και αυτό είναι ένας δύσκολος σταθμός. Κοιτάξτε, το συνέδριο βέβαια θα είναι ένας μεγάλος σταθμός και θα είναι ένα συνέδριο που θα είναι καθοριστικό για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τους επόμενους 3 μήνες θα γίνει. Πολύ κοντά και στις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν ξέρω αυτό τώρα πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν μια καλή ισορροπία για εσάς και για τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Το πώς θα πείσουμε από τώρα και στο εξής, ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητήματα και στα μεγάλα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Αυτό θα είναι και το επιστέγασμα που θα πάμε και το αποτέλεσμα που εγώ θέλω, αν με ρωτήσετε, για να πάμε στο συνέδριο. Και στο συνέδριο, κοιτάξτε να δείτε, και εδώ, καλός ή κακός, καλός κατά την άποψή μου, δεν είναι η αρχή του ενός. Μην ξεχνάτε ότι όλα εκεί προσδιορίζουν. Στο ανώτατο όργανο, που είναι το συνέδριο.
Και αυτό ακολουθούμε. Mm-hmm. Και το είπε και ο Κασελάκης. Παρά την αντίθετη άποψη κάποιου, είπε ο Κασελάκης. Σέβομαι τα όργανα, σέβομαι την Κεντρική Επιτροπή και βέβαια ασπάζομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου. Και βάσει αυτών των αποφάσεων θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε. Άρα, μέχρι όμως να πάμε στο συνεδρίο, πιστεύω ότι είναι 2-3 μήνες καθοριστικής σημασίας. Οι οποίοι θα δείξουν και τις εξελίξεις ποιες θα είναι, κύριε Βαρδάκη, αν προλαβαίνετε να μαζέψετε. Και σας λέω, ενωτικά τα στελέχη. Γι' αυτό που θα κρυθούμε σήμερα είναι όχι αυτό που έγινε. Κάποιοι πήραν τις αποφάσεις τους να αποχωρήσουν. Το τι θα κάνουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω την αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει το τι θα γίνει με αυτούς που έμειναν. Συγγνώμη, δεν σας παραμείνουν... Ναι, αλλά αν η ομπρέλα, ας πούμε, φτιάξει ένα νέο κόμμα, δεν σας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, 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 παρουσία, όχι, έτσι. Ναι, όχι, 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 όπως δεν με ενδιαφέρε όταν έφυγε ο Λαφαζάνης. Όπως δεν με ενδιαφέρε όταν η Κωνσταντοπούλου έκανε αυτά που έκανε. Όπως δεν με ενδιαφέρε, εμείς κοιτάξαμε μπροστά. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Το ίδιο νομίζω και σήμερα. Και σας λέω, το θέμα σήμερα είναι να απαντήσουμε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα. Ένα διαλυμένο σύστημα υγείας. Νέοι φόροι. Βλέπετε, έξι πανεπιστημιακές σχολές κλείνουν στην Κρήτη. Θα μπούμε σε αυτά όμως, σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που ο κόσμος περιμένει να δει μια ισχυρή αντιπολίτευση και πόσο μάλλον αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση αποδυναμώνεται, τουλάχιστον αριθμητικά μέσα στο κοινοβούλιο πλέον. Και το ερώτημα τώρα είναι, θα κοιτάξετε να κλείσετε το μάτι και σε άλλες δυνάμεις που είναι κοντά, και αν όχι στο Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου, που η Κωνσταντοπούλου είναι και μέσα στη Βουλή, θα κοιτάξετε και προς Πασόκ και άλλη μεριά? Γιατί είδαμε ότι κάποια στιγμή πήγε να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο με υποκλοπές και άλλα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να επουλώσουμε όλες αυτές τις πληγές και να συνεχίσουμε παρακάτω. Και αυτό θα φανεί. Το τι λέει ο Βαρδάκης, το τι λέει ο Κασελάκης, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχουν τα έργα που θα, και οι πράξεις που θα κάνουμε, οι ενέργειες που θα κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και κάποια που έχουν και πολιτικό και πρακτικό αντίκτυπο, κύριε Βαρδάκη. Δηλαδή, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ήδη 2 βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, από τους 47 στους 45. Αν φύγει και η ομάδα Αξιόγλου, αν δεν κάνουμε λάθος, θα φύγουν άλλοι 7 βουλευτές. Αυτή η απώλεια, η συρρήκνωση της κοινοβουλευτικής δύναμης δεν προβληματίζει? Κοιτάξτε, θα είναι ένα πρόβλημα. Ας μείνουμε στο παρόν. Μην κάνουμε υποθέσεις, ας μείνουμε στο παρόν. Ναι. Σας είπα προηγουμένως, μην ξέροντας την ερώτηση που μου απευθύνατε, ότι στο χέρι όλων μας, αλλά προπάντως του Κασελάκη, είναι να αποδείξει ότι αυτή τη στιγμή ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μπορεί να τον κρατήσει ενωμένο με τις δυνάμεις που παρέμεινε. Mm-hmm. Στα μεγάλα ζητήματα τώρα, ή κάνατε αναφορά σε θέματα εργασιακά, σε θέματα υγείας, σε θέματα εκπαίδευσης, είναι πολλά θέματα τα οποία περιμένει ο κόσμος να δει απαντήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτά τα λάθη πρέπει να απολογηθούμε όλοι μας. Να απολογηθούμε για το προηγούμενο διάστημα. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινέστατος. Δεν γίνεται αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει πολιτική παρουσία αυτή τη στιγμή πέρα από το εσωκομματικό κομμάτι. Κύριε Σπαγιανάκη, τώρα και δυο, και κύριε Σαββίδη, έγκριτοι δημοσιογράφοι είστε, βλέπετε καθημερινά τι γίνεται και σας το λέει ένα. Μα βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο επίκεντρο, δηλαδή, αλλά για τα εσωτερικά του. Κλείνουν 6 πανεπιστημιακές σχολές, έργο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Θα τα λέμε. Uh-huh. 6 πανεπιστημιακές στο σύνολο των 36, οι 6 είναι στην Κρήτη. Πανεπιστημιακές σχολές που μπορούσαν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική ενότητα στο νησί μας. Βλέπετε τη σφαγή των επιδοτήσεων τις προηγούμενες μέρες. Δεν ανοίγει μύτη. Βλέπουμε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας. Δέστε το Βενιζέλιο, δέστε το νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, το νοσοκομείο Στία. Δεν ανοίγει μύτη. Νέοι φόροι. Και διαρωτούμε, εάν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και συνέβαινα μία κουβέντα, είπε ο Κατρούγκαλος, και είμαστε αντιπολίτευση, που κακώς την είπε, γιατί δεν συμπεριλαμβανόταν σε κανένα όρο. Στα προεκλογικά αναφέρεστε. Ναι, στα προεκλογικά. Του συνεδρίου μας, ούτε των αποφάσεων που είχαμε λάβει. Mm-hmm. Και χάσαμε. Και σας τύχησε ακριβά. Στις 4 μονάδες. Τώρα βγαίνει ο υπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί οικονομικών, εξοντώνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους κατατάσσουν στην κατηγορία των κλεφτών όλους, χωρίς διάκριση. Δεν ανοίγει μύτη. Άρα έχει τεράστια. Και δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπετε. Διάβαζα σήμερα ότι έχουμε μια αύξηση 50 με 60%. Στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, επειδή ήθιστε η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, να τα εντοπίζει όλα σαν προβλήματα παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά. Θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία που πήραν προχθές λένε ότι πληρώνουμε 50 και 60% περισσότερο τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm.
Δηλαδή, ακόμα και προϊόντα της χώρας μας τα βλέπουμε στη Γερμανία φτηνότερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και πότε, κύριε Βαρδάκη, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απεγκλωβιστεί από την εσωτερική του συζήτηση, τη δίνη στην οποία έχει περιέλθει, για να μπει ακριβώς σε πολύ αυτό το πνεύμα? Πολύ σωστά. Αυτό είναι το διακύβευμα τις επόμενες μέρες. Έγινε ό,τι έγινε. Σπάσαμε τα κεφάλια μας στην Κεντρική Επιτροπή, φύγαν όσοι έφυγαν. Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τώρα και στο εξής, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αυτό που είπατε είναι το διακύβευμα. Από αυτή την εσωστρέφεια να ξεφύγουμε και να βγούμε στην κοινωνία. Και να δούμε με ποιο τρόπο έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε αντιπολιτευτικά έστω τα προβλήματα της κοινωνίας. Βλέπετε, να έχουμε χάσει, ο ελληνικός λαός έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη 20% όλο το προηγούμενο διάστημα και είδαμε ένα πληθωρισμό 3,4%. Ξεπαγώνουν πάντως τριετίες, κύριε Βαρδάκη. Ποιες τριετίες? Το λέω γιατί γνωρίζετε καλά τα εργασιακά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φιάσκο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φιάσκο. Το 27 και όταν και αν. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πάμε έτσι μπροστά. Πιστεύω ότι... αλλά ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δεν μπορούσαν τουλάχιστον να συνεργαστούν σε ορισμένα μείζωνο σημασίας, γιατί δεν είναι μόνο τα εθνικά θέματα μείζωνο σημασίας. Επιτρέψτε να το πω αυτό, γιατί μείζωνο σημασίας, κατά την άποψή μου, είναι περισσότερο, αν θέλετε, από τα εθνικά θέματα, η επιβίωση του Έλληνα εργαζόμενου. Ναι, αλλά αυτά... Όπως σας είπα, σήμερα έχει χάσει το 20% της αγοραστικής του δύναμης και από την άλλη μεριά βλέπει τα είδη πρώτης ανάγκης να παίρνουν φωτιά κάθε μέρα. Κύριε Βαρδάκη, όμως αυτά πολύ σωστά τα επισημαίνετε, αλλά εμείς νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι και προεκλογικά έχει υποθεί και τώρα υπάρχει μια αδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ να επικοινωνήσει ακόμα και απλά πράγματα. Γιατί έχει μείνει αυτό που είπε η Νικολέτα, ξεπαγώνει τριετίες. Αυτή είναι η κοινή αίσθηση που έχει μείνει στους πολίτες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μα εγώ σας είπα άλλο παράδειγμα προηγουμένως με το νόμο 4611. Με το αιτιολογημένο σύμβολο. Αλλά πριν βέβαια μας είπατε ότι και οι ίδιοι συντροφοί σας δεν είναι ενημερωμένοι σε κάποια πράγματα. Είπα. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Άρα χρειάζεται, βάζοντας το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων, να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε το πώς θα απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτά θα κρυθούμε. Τώρα, εάν ο Κασελάκης είναι άξιος να λέει και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από αυτόν εξαρτάται και θα φανεί στην πορεία. Τα πρώτα δείγματα τι σας δείχνουν? Κοιτάξτε, για τον κύριο Κασελάκη. Φαίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη, ναι. Δεν είναι πολιτικός, δεν έχει την εμπειρία, γιατί δεν βίωσε πολιτικές καταστάσεις στο περιβάλλον του. Μπορεί όμως το επόμενο διάστημα, στο χέρι του είναι, να τραβήξει το κάρο, να τραβήξει κουπί, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αποκτήσει την οντότητα που είχε και επί Αλέξη Τσίπρα. Χρειάζεται βέβαια και καλό team, κύριε Βαρδάκη. Χρειάζεται και συνεργάτες και να τρέξουν και να επικοινωνήσουν και τους τομείς και κάποια πράγματα. Δεν είναι? Τα ξέρεις πολύ καλά. Εδώ και προπολού, πολλά χρόνια, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου θα έλεγα, η αρχή του ενός έχει εκλείψει. Ναι. Άρα είναι ουσιαστικό, κύριε Σαββίδη, αυτό που λέτε, ότι εξαρτάται και από την ομάδα και από το περιβάλλον του πολιτικού του γραφείου και τους συνεργάτες που θα έχει το επόμενο διάστημα για να συμβούν αυτά που εγώ εύχομαι και ελπίζω. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.